οι νοσοκομιακοί γιατροί που απεργούμε σήμερα και αύριο συμμετέχουμε στη σημερινή συγκέντρωση στην πόλη του Πειραιά για να φωνάξουμε μαζί με τους υπόλοιπους υγειονομικούς από το Κρατικό, από το Τζάνιο, από το Μεταξά, μαζί με τους εργαζόμενους όλων των κλάδων και το λαό του Πειραιά, ότι η υγεία δεν είναι εμπόρευμα. Η καρδιά μας και το μυαλό μας βρίσκεται στους συναδέλφους μας υγειονομικούς στη Γάζα, οι οποίοι σχεδόν δύο μήνες δίνουν έναν ηρωικό και υπεράνθρωπο αγώνα, παραμένοντας στο πλευρό των ασθενών τους, κάνοντας συνεχείς εκκλήσεις να σταματήσουν οι βομβαρδισμοί των νοσοκομείων. Η φετινή Διεθνής Μέρα Αλληλεγγύης στο Παλαιστινιακό λαό ενάντια στην κατοχή βρίσκει την Παλαιστίνη πνιγμένη στο αίμα από τη θηριωδία και τα εγκλήματα πολέμου του κράτους του Ισραήλ με τις πλάτες των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ενεργή εμπλοκή της ελληνικής κυβέρνησης. 15.000 Παλαιστίνοι είναι νεκροί, εκ των οποίων 6.000 είναι παιδιά, 4.000 γυναίκες, 207 γιατροί και νοσηλευτές, 70 δημοσιογράφοι και ο κατάλογος συνεχίζει. 7.000 αγνοούμενοι, μεταξύ των οποίων 4.700 παιδιά και γυναίκες. Αυτός είναι ο πρόσφατος απολογισμός μιας σφαγής που έχει στοιχήσει τη ζωή σε πάνω από 100.000 ανθρώπους τα τελευταία χρόνια. Η κυβέρνηση για την εξυπηρέτηση των σχεδιασμών των μονοπωλίων στην περιοχή εμπλέκει ακόμα πιο βαθιά τη χώρα μας στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ. Είναι συνένοχη στο έγκλημα με θύμα το λαό της Παλαιστίνης και με νέους κινδύνους και για τον ελληνικό λαό, συνεχίζοντας τη διαχρονική πολιτική όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Με αφορμή και τη σημερινή Διεθνή Μέρα, ενώνουμε τη φωνή μας με τις χιλιάδες λαού που καταδικάζουν τις δολοφονίες μωρών, μικρών παιδιών, άμαχου πληθυσμού, ασθενών. Φωνάζουμε ακόμα πιο δυνατά το σύνθημα που ακούγεται σε όλη την Ελλάδα, «Λευτεριά στην Παλαιστίνη». Λευτεριά! Λευτεριά στην Παλαιστίνη! Η κυβέρνηση που δίνει δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς, για την ενεργό συμμετοχή στους σχεδιασμούς του ΝΑΤΟ, έχει αφήσει τα νοσοκομεία σε άθλια κατάσταση, χωρίς προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό. Η δραματική υποστελέχωση καθιστά επικίνδυνη για την υγεία των ασθενών, τη λειτουργία τμήματων, κλινικών, νοσοκομείων ολόκληρων. Ένας γιατρός βγάζει δουλειά για τρεις. Ένας νοσηλευτής καλύπτει βάρδια μόνος του σε τμήματα με 40 ασθενείς. Αντίστοιχα, οι τραυματιοφορείς, οι τεχνολόγοι στα εργαστήρια, οι καθαρίστριες. Όλοι οι εργαζόμενοι στα νοσοκομεία έχουμε φτάσει στα όρια μας, χωρίς να καταφέρνουμε να βοηθήσουμε όπως θα θέλαμε τους ασθενείς. Οι αναμονές στα επίγοντα των νοσοκομείων είναι 3, 4, μπορεί και περισσότερες ώρες. Ας σκεφτεί ο καθένας πόσο καλύτερη θα ήταν η εξυπηρέτηση των ασθενών που έρχονται με απλά συμπτώματα, αν υπήρχαν ανεπτυγμένες δομές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 24 ώρες λειτουργία. Αν, για παράδειγμα, λειτουργούσαν με σύγχρονους όρους και το κέντρο υγείας στο Πέραμα και το κέντρο υγείας έξω από την αστικοεπισκευαστική που έχει κλείσει και δεν χρειαζόταν ο εργάτης από τη ζώνη να έρθει στην εφημερία του κρατικού για να κάνει ένα ράμα. Αν στο Κερατσίνι το κέντρο υγείας δεν έκλεινε τα Σαββατοκύριακα. Αν στα κέντρα υγείας της Τραπετσόνας και της Νίκαιας δεν υπήρχε μόνο ένας παιδίατρος. Ή αν υπήρχε προληπτικός έλεγχος σε όλο τον πληθυσμό, βασισμένος σε ένα κεντρικά οργανωμένο σύστημα υγείας και δεν κατέληγαν οι ασθενείς στα νοσοκομεία να προσπαθούν να θεραπεύσουν παθήσεις που δεν διαγνώστηκαν έγκαιρα. Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν στελεχώνεται όμως γιατί θεωρείται κόστος. Δεν εξοπλίζεται γιατί υπάρχουν μεγάλοι όμιλοι, αλυσίδες διαγνωστικών που βγάζουν αμύθιτα κέρδη. Είναι πρόκληση για μας οι δηλώσεις του Υπουργού Υγείας ότι μόλις 5 με 6 νοσοκομεία στην Ελλάδα έχουν πρόβλημα. Όταν τα τελευταία 10 χρόνια οι μόνιμοι υγειονομικοί είναι 20.000 λιγότεροι. Όταν λείπουν 6.500 γιατροί. Όταν από το 2013 μέχρι και το 2019 η χρηματοδότηση από τον κρατικό προϋπολογισμό μειώθηκε κατά 30%. Η κατάσταση και στα νοσοκομεία του Πειραιά είναι αποκαλυπτική. Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από όταν τα σωματεία και οι μαζικοί φορείς του Πειραιά είχαμε κινητοποιηθεί έξω από το Μεταξά γιατί είχαν αναβληθεί οι χημειοθεραπείες των καρκινοπαθών επειδή είχε αρρωστήσει ο μοναδικός φαρμακοποιός. Τι έχει γίνει από τότε? Τίποτα.
καμία πρόσληψη. Η λειτουργία και αυτού του τμήματος, όπως και όλου του νοσοκομείου, συνεχίζεται με το πάμε και όπου βγει, στις πλάτες εργαζομένων και ασθενών. Η υποβάθμιση της μονάδας μαστού, η οποία λειτουργεί εδώ και 10 μήνες με μία μόνο εξειδικευμένη γιατρό, κάνει κουρελόχαρτο τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τον καρκίνο του μαστού. Στο Τζάνιο, ένα από τα 2 δημόσια γενικά νοσοκομεία του Πειραιά, λειτουργούν μόλις 6 από τις 13 χειρουργικές αίθουσες. Και βέβαια, αυτό δεν είναι πρωτοτυπία του συγκεκριμένου νοσοκομείου. Στην Αττική, από τις 203 συνολικά χειρουργικές αίθουσες, λειτουργούν μόνο οι 145, δηλαδή το 70%. Σε πανελλαδικό επίπεδο λειτουργεί το 60%. Στοχευμένα, πανάκριβος εξοπλισμός σαπίζει στην απραξία, επειδή οι διοικήσεις των νοσοκομείων και η κυβέρνηση αρνούνται πεισματικά να προσλάβουν το απαραίτητο προσωπικό, κυρίως νοσηλευτικό, για τη λειτουργία του. Και αν αναλογιστεί κανείς ότι για τη λειτουργία μιας χειρουργικής αίθουσας χρειάζονται 2 νοσηλευτές, γίνεται κατανοητό ότι εδώ πρόκειται για ομή κοροϊδία. Ταυτόχρονα, ο ιδιωτικός τομέας κάνει χρυσές δουλειές. Μόνο οι 2 μεγαλύτεροι όμιλοι λειτουργούν στην Αττική πάνω από 90 χειρουργικές αίθουσες. Αν σε αυτά προσθεθούν τα αναρρύθμιτα, μεγαλύτερα και μικρότερα ιδιωτικά θεραπευτήρια, προσεγγίζουν το δυναμικό όλων των δημόσιων νοσοκομείων της Αττικής. Έτσι, πολύ απλά, οι ασθενείς που δεν μπορούν να περιμένουν άλλο στο δημόσιο νοσοκομείο, μαζεύουν τις οικονομίες τους και τις καταθέτουν στους επιχειρηματίες της υγείας. Ή θα τις καταθέτουν στα απογευματινά χειρουργεία, στην ιδιωτική λειτουργία μέσα στο δημόσιο νοσοκομείο, που είχε ήδη θεσμοθετηθεί από το 2002 επί κυβέρνησης ΠΑΣΟΚ και παρέμεινε επί ΣΥΡΙΖΑ, που ξέχασε να την καταργήσει. Η σκόπιμη πολιτική όλων των ως τώρα κυβερνήσεων, της υποστελέχωσης, υποβάθμισης και υπολειτουργίας τμήματων με σκοπό να κερδίσει ο ιδιωτικός τομέας της υγείας, είναι ορεθή σε όλο το δημόσιο σύστημα υγείας. Το παράδειγμα του αξονικού τομογράφου στο νοσοκομείο της Νίκαιας, που πωλείται όπως είναι επιπλωμένο, όπως λέει και το τραγούδι, είναι αποκαλυπτικό. Εδώ και ένα χρόνο άδειαζε σιγά σιγά από γιατρούς. Παρά τις παρεμβάσεις μας, η διοίκηση και η κυβέρνηση δεν έκαναν τίποτα. Ώσπου έγινε αυτό για το οποίο είχαμε προειδοποιήσει. Το τμήμα σταμάτησε να λειτουργεί όλες τις μέρες, με αποτέλεσμα οι ασθενείς να χρειάζεται να κάνουν το γύρο της Αθήνας για να εξεταστούν. Και αφού έφτασαν στη γελοιότητα να μετακινήσουν γιατρούς ακόμα και από την Ικαρία για να μπαλώσουν τα κενά, σαν έτοιμη από καιρό η διοίκηση, μέσα σε λίγες μέρες υπέγραψε σύμβαση με ιδιωτική εταιρεία. Ξεπούλησε δηλαδή ένα κομμάτι της λειτουργίας του δημόσιου νοσοκομείου, έδωσε τα λεφτά τα δικά μας, των εργαζομένων, για να κερδίσουν οι ιδιώτες. Έως εδώ, εκατομμύρια ευρώ τσεπώνουν οι έμποροι της υγείας. Το χάσμα, ανάμεσα στην άθλια δήθεν κανονικότητα του δημόσιου συστήματος υγείας και τις δυνατότητες που υπάρχουν στον 21ο αιώνα για να απολαμβάνουμε σύγχρονες, απολύτως δωρεάν υπηρεσίες υγείας, είναι τεράστιο. Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να συμφιλειωθούμε με αυτή την κατάσταση. Τον 21ο αιώνα της ρομποτικής χειρουργικής, στη Νίκαια 2.500 ασθενείς να περιμένουν να χειρουργηθούν. Δεν μπορούμε να συμφιλειωθούμε τον 21ο αιώνα των γονιδιακών θεραπείων, να αναβάλλονται χημειοθεραπείες στο νοσοκομείο Μεταξά, επειδή αρρώστησε ο φαρμακοποιός. Πώς είναι δυνατόν το 2023 όλος ο Πειραιάς κάποιες μέρες να καλύπτεται από ένα μόνο ασθενοφόρο λόγω βλάβης των οχημάτων? Συνάδελφοι, βάζουμε στο στόχαστρο την πολιτική της υποχρηματοδότησης, της υποστελέχωσης και της εμπορευματοποίησης της υγείας. Δεν θα σκύψουμε το κεφάλι για να μην βρει στο ταβάνι των δημοσιονομικών στόχων της οικονομίας. Η οικονομία της χώρας αντέχει για να δίνει 7 δισεκατομμύρια σε αυτούς που δολοφονούν βρέφη, παιδιά, γυναίκες, τους ασθενείς και τους συναδέλφους μας στη Γάζα, που βομβαρδίζουν νοσοκομεία, και δεν αντέχει να αυξήσει τους μισθούς μας, να χρηματοδοτήσει τα νοσοκομεία και να προσλάβει όλο το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό για να λειτουργούν με σύγχρονους όρους. Οι ζωές μας δεν είναι κόστος. Δεν κάνουμε καμία έκπτωση στις ανάγκες μας. Ως εδώ με την υποστελέχωση των νοσοκομείων. Τώρα διπλασιασμός του προσωπικού. Ως εδώ με την υποβάθμιση και το κλείσιμο τμήματων. Ως εδώ με τις τεράστιες αναμονές, την τεράστια ταλαιπωρία των ασθενών. Ως εδώ με τις πληρωμές για την υγεία, νόμιμες ή παράνομες. Αυτό το ως εδώ
που ακούγεται από υγειονομικούς και ασθενείς, τώρα είναι η ώρα να γίνει ακόμα πιο δυνατός, ακόμα πιο μαζικός αγώνας για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία. Για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας που έχουμε ανάγκη και μπορούν να ανταποκριθούν στις δυνατότητες του 21ου αιώνα. Και θα τα καταφέρουμε.